Α, κατάλαβα, μωρέ. Αυτό σημαίνει ότι άμα φας κλήσεις αυτή την περιοχή, έχεις έκπτωση στο πρόστιμο 30%. Μάλιστα. Αυτό εδώ τι σήμα είναι? Μπα, μπλοφάρουμε κιόλας, μπλοφάρουμε. Καταρχήν αυτό δεν είναι σήμα τροχιάς. Και τι είναι? Διαφήμιση προφυλακτικών. Σε τα μας τώρα, σε τα μας που έχουμε χαλάσει τα προφυλακτικά με το τσουβάλι. Δεν ξέρω πώς φορηγούνται και τα πετάω. Αυτό εδώ. Θες να απαντήσω? Για να ρωτάω. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι στη γειτονιά υπάρχει ψωμί χωριάτικο. Τι ψωμί χωριάτικο, κύριε, δεν είναι φούρνος. Τούνελ είναι. Υποχρεωτικά ανάβουμε τα φώτα πορείας. Αφού γίνει το φαΐ μετά. Αυτό. Όπα, όπα, άραξε. Καταρχήν έχει γίνει λάθος εδώ. Αυτό είναι λειψό. Τι εννοείτε? Τι εννοούμε? Αυτό είναι το σωστό. Προσοχή, νοσοκομείο. Μπράβο. Δεν πέτυχε ούτε ένα. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα. Από μάτια, πώς πάμε? Από μάτια. Δεν τρώω και πολλά γιατί έχω χοληστερίνη. Ένα-δύο το πολύ βουτάω και λίγο ψωμάκι. Δεν καταλάβατε. Εννοώ, βλέπετε. Α, ναι, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Κοιτάξτε τον πίνακα. Ποιο πίνακα? Αυτόν εδώ, με τους αριθμούς. Πείτε μου τι βλέπετε εδώ. Ένα δάχτυλο. Όχι εδώ. Εδώ. Μα εκεί είναι λίγο δύσκολο. Για να είμαι λίγο προς τα πάνω. Έτσι πήγαινε όλο ευθεία καλά πας. Όπως είσαι. Όπα. Πάρ' το όλο δεξιά. Όπα. Όλο ευθεία τώρα. Εκεί καλά είσαι. Σβήσε. Εκεί βλέπω ένα 9. Τι 9, κύριε? 7 είναι. 7. Καλά εσύ το βλέπεις γιατί είσαι κοντά. Για άλλα στη θέση μου. Λοιπόν, τι βλέπετε εδώ? Άμπα, αυτό είναι πολύ μικρό. Θα σου πω, υπάρχει ποτέ περίπτωση να συναντήσεις στον δρόμο αυτοκίνητο τόσο μικρό? Ήρθα να ανανεώσω το δίπλωμά μου. Πόσο κάνει η ανανέωση, είπαμε? 300 ευρώ, κύριε. Μόνο 300 ευρώ. Σιγά, κύριε μου, είστε και χτυπημένος. Δεν τα μπορώ τα αίματα. Τυχαίνομαι. Εγώ, κύριε, δεν μ' αφέβαιγω. Μάμα, πια. Ωχ, τα πληθυνά μου. Ναι, κάνε μας τώρα μήνυση, ότι σε κατέφτανε κιόλας. Είναι άραγε το στυλό. Και είναι και πανάκριβο. Ένα καρό λεφτά έδωσε ο φίλος μου ο Πασχάλης να μου τον αγοράσει. Κοίτα, φίλε μου, ηρωνία. Τώρα που τον θέλω δεν μπορώ να τον βρω. Και όταν δεν τον θέλω τον βρίσκω μπροστά μου. Το βρήκα. Δεν σε θέλω, στυλό. Όπου και να είσαι, εγώ δεν σε θέλω. Μπα, τίποτα. Πουθενά. Λες να τον έχασα? Και κοστίζει μια περιουσία. Και τον έχω τόσο ανάγκη. Α, δεν πειράζει. Βρήκα μπατονέτα. Α, ωραία. Αλλά σαν το στυλό δεν είναι. Πάντως, πολλή εγκαταστασία υπάρχει εδώ μέσα. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο σε κάποιο γραφείο να μου στείλει μια κοπέλα να καθαρίσει το σπίτι. Αλλά όχι. Όχι, όχι. Να μου στείλουν καμιά ρωσίδα και να μπλέξω. Πόσοι οικογενειάρχες δεν χάλασαν το σπίτι τους για τα μάτια μιας ρωσίδας. Αν και πιστεύω ότι μετά από τις καταγγελίες του Κώστα Χαρταβέλα για το θέμα αυτό, τα πράγματα άλλαξαν. Όλοι οι Έλληνες άφησαν τις ρωσίδες και γύρισαν πάλι στις γυναίκες τους. Δείτε το βίντεο που ακολουθεί και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ναι, είμαι κι εγώ θύμα αυτής της μόδας που θέλει τους Έλληνες παντρεμένους να παρατούν τις γυναίκες τους για χάρη κάποιες ρωσίδας. Εγώ την είχα βάλει στο σπίτι μου, όσοι και εκεί βοηθώ.
Μια μέρα έσπασα κατά λάθος ένα μπιμπελό. Έσκυψε αυτή να το μαζέψει. Την είδα τη δύστυχη ότι ζοριζόταν. Λέω δεν βάζω ένα χεράκι να τη βοηθήσω. Είδα ότι της άρεσε. Αυτό ήταν. Μετά έκανα το σπίτι λαμπόγιαλο. Ήταν εμφανισιακά η γυναίκα μου. Επιροσίδας. Καλή. Πολύ καλή. Και είχαμε και μια καταπληκτική σχέση. Ήμασταν πολύ δεμένοι. Μάλιστα μετά από τόσα χρόνια γάμου, όλοι έλεγαν ότι είχαμε αρχίσει να μοιάζουμε μεταξύ μας και εμφανισιακά. Αν εξαιρέσει δηλαδή το μουστακάκι εδώ πάνω από τα χείλια, ήμασταν ίδιοι. Μα εσείς δεν έχετε μουστακάκι? Είχε αυτή. Μάλιστα. Και από κορμί? Η γυναίκα μου. Η γυναίκα σας. Καλό κορμί. Γύρω στα 60 κιλά. Σε κάθε ζυγαριά. Δεν την άντυχε η μία. Καλά, δεν σας λείπει τώρα τίποτα από τη Ρωσίδα? Όχι, τι να μου λείπει. Το μασάζ, ας πούμε, που μου έκανε η Ρωσίδα. Ένα αισθησιακό μασάζ. Με τα χεράκια της τα βελούδινα. Μου το κάνει τώρα η γυναίκα μου. Απλά επειδή αυτή έχει και τις δουλειές σπιτιού. Να πλένει δηλαδή, να μαγειρεύει. Να φτιάχνει καμιά πίτα. Προσπαθεί να τα συνδυάζει. Καλά, δεν σας είχε πιάσει ποτέ από αυτό φόρο η γυναίκα σας με τη Ρωσίδα? Μια φορά μας έπιασε και αυτό από μαλακές της Ρωσίδας. Ακουφάσει. Είμαι εγώ ξαπλωμένος στο κρεβάτι με το πιπίνι και τον παλαμουτιάζω. Αυτή τρελαμένη για πάρτι μου έχει ανάψει για τα καλά. Έχει ανάψει για τα καλά. Καλά, μην κοιτάς αυτό το πλάνο. Κοίτα αυτό. Δουλεύετε τι μιλάω! Μιλάει ο Νίκος. Αλλά 25 χρόνια είμαστε μαζί, με συγχώρεσε. Μην ξεχνάς ότι είχαμε φάει ψωμί και αλάτι. Δηλαδή αυτή έτρωγε το ψωμί και εγώ το αλάτι. Αλλά εγώ δεν έβαλα μυαλό. Συνέχισα να έχω σχέση με τη Ρωσίδα. Μετά, όπως ήταν φυσικό, άρχισε να μου τρώει λεφτά. Είχα τρελαθεί μαζί της. Ήτανε μια θεά, μια κούκλα. Ήμουνα έτοιμος να την άξω το σπίτι μου στον αέρα. Είχα πάρει δυναμίτες, είχα περιζώσει με αυτούς τη γυναίκα μου και ήμουνα έτοιμος να τους πυροδοτήσω. Όμως τότε μου μίλησε ένας φίλος μου για την εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα και αμέσως. Το κατσαρά την εκπομπή και κατάλαβα ότι ο φίλος μου ο Μπάμπης είχε δίκιο. Δεν έπρεπε να διαλύσω το γάμο μου για μια παλιωροσίδα. Από εκεί και πέρα, η συμπεριφορά μου άλλαξε τελείως.